Μια μοναδική ευκαιρία είχαν σήμερα οι μικροί και μεγάλοι ερεθιμιώτες που βρέθηκαν έξω από το Λύκειο Ελληνίδων στην παραλία για να θαυμάσουν από κοντά 25 και πλέον οχήματα αντίκες που βγήκαν από τα γκαράζ τους και πήραν τη θέση τους έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης του Ρεθύμνου. Ο λόγος για την υπαίθρια έκθεση παλαιών αυτοκινήτων, αγωνιστικών και μη, αλλά και μοτοσυκλετών που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σύμπολη σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων Ρεθύμνου. Δεν είναι δικό μας, όχι, εγώ έχω έρθει απλά για να τα θαυμάσω. Νομίζω ότι ακόμα και οι νεότεροι τα απολαμβάνουν. Οι μεγάλοι θυμούνται τα νιάτα τους. Όλοι κάναμε πως παιδιά όνειρα πότε θα μεγαλώσουμε, να βγάλουμε γένια, να αρχίσουμε το τσιγάρο για να καβαλικεύουμε μια λαμπρέτα, μια φλωρέτα ή ένα σάξ. Μιλάμε για αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60 και 70. Αγωνιστικά αυτοκίνητα αλλά και μοτοσυκλέτες και βέσπες. Η διατήρηση των παλαιών οχημάτων στις μέρες μας αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πολύ ακριβό χόμπι. Όμως παρόλα αυτά η αγάπη των ιδιοκτητών τους για τους τέσσερις τροχούς μιας άλλης εποχής ή ακόμα και για τις κούκλες τους όπως αποκαλούν τις μοτοσυκλέτες τους, τους οδηγεί παρά το υψηλό κόστος στη συντήρηση των παλαιών οχημάτων τους που δυστυχώς έχουν πλέον αποσυρθεί στα γκαράζ. Από μικρός μου αρέσανε πάντα τα πιο παλιά πράγματα. Και μ' άρεσε να κάνω και με μεγαλύτερους παρέα για να μαθαίνω πράγματα της πορείας ζωής μου. Εγώ έχω ένα δίλητρο εκεί, Mazda, του 89, 2000 κυβικά, που δεν έχει καμία σχέση με τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Είναι πιστοποιημένο, μπορεί να πάει σε όλο τον κόσμο. Ο σκοπός της έκθεσης όμως ήταν ιερός, καθώς συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας που θα διατεθούν για την ενίσχυση των παιδικών συσιτίων της ενορίας της κυρίας των Αγγέλων της παλιάς πόλης. Παράλληλα, η άλλη μεγάλη εθελοντική ομάδα του Ρεθύμνου που ονομάζεται το Καπάκι να κρατάς, ήταν εκεί, συλλέγοντας καπάκια από πλαστικά μπουκάλια, μέσω των οποίων δίδεται η ευκαιρία στους ευαισθητοποιημένους ρεθυμιώτες να εξασφαλίζουν κάθε είδους μέσο για συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα. Βοηθάμε κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε εξαρτήματα που χρειάζονται ή σε διάφορες εξετάσεις που κάνουν και τέτοια. Και με κινητικά προβλήματα, ναι, εννοείται, πιο πολύ είναι αυτό.